Ασχολούμαστε εδώ τα τελευταία χρόνια με το θέμα διαχείριση του προσφυγικού, κύριε Γκυρίνη. Ο Δήμο σα και η Αλεξάνδρεια συγκεκριμένα είχε δεχτεί τον Μάρτιο του 2016 την πρώτη φουρνιά προσφύγων που ήρθαν εκεί. Έγινε ένα κέντρο φιλοξενία στην ΑΠ περιοχή. Που κατά καιρού εναλλάσσονταν οι πρόσφυγε, άλλαζε ο αριθμό του. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένο ο αριθμό των προσφύγων που φιλοξενούνται εκεί. Πώ είναι συγκεκριμένα. Πράγματι, τούτη τη στιγμή στο κέντρο φιλοξενία προσφύγων τη Αλεξάνδρεια φιλοξενούνται περίπου 770 πρόσφυγε. Ε, θέλω να πω ότι. Θυμόμαστε και 250 και 300. Έχουμε έρθει ναι. στην αρχή και το έχουμε, το έχουμε καλύψει και το θέμα. Ήταν διαρκώ αυξομοιούμενο. Σήμερα όμω είναι αυτό που σα είπα προηγουμένω. Ε, υπάρχει αυτή η δομή, θεωρώ πως λειτουργεί σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο, δεν δημιουργεί προβλήματα, παρόλο που βρίσκεται δίπλα στον αστικό ιστό της πόλης της Αλεξάνδρειας. Παλιό στρατόπεδο ήταν εκεί. Ήταν παλιό στρατόπεδο το 722. Στρατόπεδο ε, σε μηχανικού. Τι, σε τι χώρους μένουν οι πρόσφυγες, πού διαμένουν. Αυτή τη στιγμή μένουν σε κοντέινερ και κάποιοι στις ήδη Υπάρχουν κτηριακέ εγκαταστάσεις οι οποίες διαμορφώθηκαν, διαμορφώθηκαν από την Υπατή Αρμοστία και μένουν και εκεί. Θεωρώ πως είναι αρκετά ικανοποιητικό το επίπεδο διαβίωση του τη στιγμή μέσα. Δεν είδαμε προβλήματα στην περιοχή. Είδαμε ότι ζείτε αρμονικά με του πρόσφυγε. Όσον αφορά τώρα 770 άνθρωποι, είναι και πολλά τα παιδιά. Πόσα παιδιά φιλοξενούνται στι σχολικέ μονάδε τη περιοχή, Είναι αρκετά τα παιδιά και ο αριθμό περίπου των 210. Παιδιών, ναι. ε, φιλοξενούνται στι σχολικέ μονάδε τη περιοχή μα. Σε όλε τι βαθμίδε εκπαίδευση, Ναι, Σε όλε τι βαθμίδε και σε διάφορε σχολικέ μονάδε, διάσπαρτα. Ε, απόγευματινέ ώρε. Και πρωινέ και, και απόγευματινέ. Και εκεί πράγματι η κατάσταση είναι ήπια, ναι. χωρί ε, αντεκλήσει, χωρί ε, συγκρούσει και όλα λειτουργούν κανονικά. Όλα λειτουργούν κανονικά, μου λέτε. Όσον αφορά την χρηματοδότηση, άλλοι δήμαρχοι διαμαρτύρονται για το ότι είναι πενιχρά τα κονδύλια που του δίδονται, ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στι ανάγκε υδροδότηση, καθαριότητα τη περιοχή. Εσεί πώ θα βγάζετε πέρα Το ζήτημα κυρίες. αυτό είναι πράγματι και σε εμά ε, έντονο. Και εμεί ε, ζητάμε την ενίσχυση ε, για ό,τι προσφέρουμε σε αυτού του ανθρώπου. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό, ούτω ώστε να πούμε ότι χρηματοδοτείται η όλη η κατάσταση. Θα μείνω όμως σε αυτό που σας είπα και προηγουμένως ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, είναι αρμονική η συνύπαρξη Ελλήνων και προσφύγων. Βέβαια πάντα δική μας αρχή και δική μας προτεραιότητα ήταν του να υπάρχει μια ηρεμία, μια, μια ησυχία μέσα στο σπίτι. Φαντάζομαι όλοι αυτό ούτως θέλουν. Κανεί δεν θέλει τα προβλήματα. Ώστε αλλά όταν... να μην υπάρχουν και προβλήματα έξω. Όταν προκύπτουν, πρέπει να τα Α. αντιμετωπίσει. Και πολύ Βεβαίως. συχνά βλέπουμε ότι προκύπτουν. Ό,τι προέκυψε αντιμετωπίστηκε από όλου του αρμόδιου φορεί και από το Δήμο. Σήμερα τα πράγματα είναι ήσυχα. Και αυτό μα ευχαριστεί ιδιαίτερα. Θα πάτε καλά, μου λέτε, στη διαχείριση του προσφυγικού. Θέλω να δω τι γίνεται όμω με ένα θέμα που πονάει κυριολεκτικά την περιοχή σα, Ολόκληρη την ημαθία, την κεντρική Μακεδονία, για να μην πω και ολόκληρη τη χώρα. Εδώ παρακολουθούμε πολύ στενά τα τελευταία χρόνια, κύριε Γκυρίνη, ε, την λειτουργία τη ελληνική βιομηχανία ζάχαρη. Τα προβλήματα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν έχουν ανάψει οι καμινάδε φέτο στο πλατή, στο δικό σα πλατή τη ημαθία. Οι αγρότε δεν μπορούν να συγκομίσουν την παραγωγή του, παρότι του είπαν να σπείρετε. Ε, και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Εσεί ω δημοτική αρχή τι θέση παίρνετε για αυτό το ζήτημα, Τι θα γίνει με το μέλλον τη τεφτοκαλλιέργεια, του χρόνου θα υπάρχει. Είναι γεγονό πως ε, η ελληνική βιομηχανία ζάχαρη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην ουσία. Ε, ο κόσμο είναι απογοητευμένο. Επιθυμία όλων των παραγωγών, όλων των βαθμίδων αλλά και όλων των καλλιεργειών είναι να υπάρξει η καλλιέργεια των τεφτλών, ούτω ώστε να υπάρξει και μια διασπορά στις, στις ενδ, στα ενδιαφέροντα των, των καλλιεργειών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ε, σας ενημερώνω ότι η τεφλοπαραγωγή αντιπροσωπή αυτών βρίσκεται στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ζάχαρης. Είναι εδώ στην Αριστοτέλος, θα τα πούμε στη συνέχεια Υπάρχει με τον πρόεδρο του. Είναι σε Δεν έχουμε συζήτηση. νέα τη στιγμή. Θα τα μάθουμε σε λίγο, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο Φυσικά των η, τεφλοπαραγωγών. Φυσικά η, η, θέση της Δημοτικής Αρχής αλλά και όλων των Δημοτών είναι ότι η βιομηχανία πρέπει να επιβιώσει, η καλλιέργεια πρέπει να συνεχιστεί. Ε, τα προβλήματα είναι όμω ιδιαίτερα και πολλά, πολλών ειδών. Θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Εγώ ήθελα να, ε, την θέση τη Δημοτική Αρχή. Εσεί λέτε λοιπόν να επιβιώσει, να συνεχιστεί, να μην εγκαταλείψουμε την καλλιέργεια, να μείνουμε εκεί, αλλά να βρούμε και άλλε εναλλακτικέ, έτσι δεν είναι. Εξυπακούεται. Ε, Ό,τι μπορεί να υπάρξει σαν εναλλακτικό πρέπει να υπάρχει. Η καλλιέργεια όμω του τεύτλου είναι απαραίτητη για την περιοχή μα. Στην τελευταία τροχιά, κύριε Γκυρίνη, στο τελευταίο 7 μήνο πριν τι δημοτικέ εκλογέ του Μαου του 2019, βλέπουμε ότι έτσι πολλοί συνάδελφοί σα επιταχύνετε και κάνετε κάποια έργα που δεν είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Θα μου επιτρέψετε να τα χαρακτηρίσω έτσι εντό εισαγωγικών έργα βιτρίνα. Βλέπουμε, α πούμε, όλε οι παιδικέ χαρέ να γίνονται τώρα. Ό,τι φαίνεται το αφήσατε για το τέλο. Τι κάνετε εκεί στο Δήμο τη Αλεξάνδρεια. Το τι συμβαίνει στους υπόλοιπους δήμους θα σας το πούν ε, οι άλλοι δήμαρχοι. Ναι. Εγώ θα σας πω το τι συμβαίνει στο δικό μου δήμο και με δεδομένο του ότι η δική μου διοίκηση διανύει την πρώτη της θητεία. Είναι γνωστό πως ε, στο διάστημα αυτό και στο πρώτο μισό τουλάχιστον της ε, διοίκηση, της περίοδου διοίκηση, ε, σχεδιάζεις, βλέπεις, μελετάς και στην πορεία ε, Κάνει πραγματικότητα αυτά τα οποία σχεδίασε. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ναι. ε, βλέπετε τα έργα να γίνονται. Τουλάχιστον, μιλώ, επαναλαμβάνω, για το Δήμο Αλεξάνδρεια, στο δεύτερο μισό. Δεν είναι προεκλογικέ κινήσει, είναι κινήσει οι οποίε μελετήθηκαν και σήμερα γίνονται πραγματικότητα. Πόσε παιδικέ χαρέ κάνετε και στην περιοχή, ε, Μέχρι σήμερα έχουμε στο Δήμο Αλεξάνδρεια κατασκευάσει 15, οι οποίε θα είναι, συγγνώμη, λάθο. Μέχρι το τέλος του 2018 θα είναι κατασκευασμένες και δοσμένες προς χρήση, επιστοποιημένες στην, στον κόσμο. Και το πρώτο τρίμηνο του 19 θα κατασκευαστούν άλλες 8 Μάλιστα. Έτσι λοιπόν θα μπορούμε να πούμε πως σε κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα θα υπάρχει μια καινούρια παιδική χαρά. Κάτι που θεωρούμε πως συμβάλλει στην καλή, στο καλό βιωτικό επίπεδο. Κυρίω των παιδιών μα. Και παρότι φτάσαμε στο 2018, κύριε Γκυρίνη, σε, σε πολλέ πόλει και χωριά τη Κεντρική Μακεδονία, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν βασικέ ελλείψεις σε υποδομέ. Θέματα που επιτρέψτε μου να σχολιάσω, θα έπρεπε να είχαν λυθεί τι προηγούμενε τετραετίε, να ήταν λυμένα από χρόνια. Αυτό είναι έτσι μια γενική τοποθέτηση. Δηλαδή, τώρα δεν έπρεπε να μιλάμε για ίδρυψη και αποχέτευση σήμερα. Υπάρχουν ακόμα ελλείψει όμω. Ε, νομίζω ότι βελτιώνεται την αποχέτευση της Μελίκης. Δεν βελτιώνουμε την αποχέτευση της Μελίκης, την, την ξεκινάμε... Αρχής. Εκ του μηδενό. Από την αρχή. Δεν είχε αποχέτευση, Πράγματι, μου λέτε. Δεν είχε αποχέτευση μελή όπω και άλλε περιοχέ. Πράγματι, όπω το λέτε, όλα αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε να είχαν λυθεί κατά τα παρελθόντα έτη. Εμεί βρήκαμε μια κατάσταση την οποία προσπαθούμε με επιτυχία μέχρι στιγμή να ανατρέψουμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την κατασκευή του αποχέτευτικού μελίκης. Και προχωράμε ε, και μελετούμε και σχεδιάζουμε για όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Δήμου μας, που δεν έχουν. Ε, υπάρχουν και αλλού ελλείψει ε, όσον αφορά στην απογέτευση. Ναι, υπάρχει και, υπάρχουν και στο Δήμο και στον okay. πρώην Δήμο Αντιγωνιδών, okay. στη Δημοτική Ενότητα Αντιγωνιδών, όπου και εκεί ε, προχωρούμε μελετούμε, και μελετούμε σε όλο τον πρώην Δήμο Αντιγωνιδών, σε όλη τη Δημοτική Ενότητα. Δεν έγινε τίποτα και όσον δεν υπάρχει. Αφορά στην υπάρχει στην Αλεξάνδρα, υπάρχει στην ε, ε, Δημοτική Ενότητα Πλατέω. Δική μας λοιπόν ευθύνη και αρμοδιότητα είναι να κλείσουμε όλα Οι τα στον γεωγραφικά δήμο, σημεία. Τις συνενώσεις των Δήμων, τελικά συνένωσαν Δήμους διαφορετικών ταχυτήτων, διαφορετικών προβλημάτων ε, και διαφορετικών υποδομών. Αυτό έδειξε η πραγματικότητα, έτσι δεν είναι. Αυτό πράγματι αναδεικνύει μια ανισότητα. Ε, εμείς έχουμε την υποχρέωση, επαναλαμβάνω, να καλύψουμε να όλα αυτά τα ζητήματα, να ούτως ώστε να, να φέρουμε... Όλα τα πράγματα στην ίδια κατάσταση. Ποια άλλα έργα είναι σε εξέλιξη, Ένα επίση μεγάλο έργο. Ξέχασα να σα πω τον προπολογισμό ναι. τη Αποχέτηση Μελίκη, η οποία είναι περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και Ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο εκτελείται ε, και έχει σχέση με τον τηλεχειρισμό των, των υδάτων στι τρει δημοτικέ ενότητε ε, πλατέω, Αντιγονιδών και μελίκη. Με δεδομένο ότι στην Αλεξάνδρεια προπήρχε ένα έργο προπολογισμού ε, εκατομμύριο πεντακοσίων είναι και αυτό ένα από τα μεγάλα έργα δεν θα αργήσει θεωρώ πως στο πρώτο μισό του 2019 θα έχει ολοκληρωθεί θα είναι έτοιμο και θα η αποχέτευση της Μελίκης πότε θα ολοκληρωθεί αυτή έχει έναν χρονικό ορίζοντα από την ημέρα που εγκαταστάθηκε ο εργολάβος ενός έτους όμως η εξέλιξη δείχνει και οι διαβεβαιώσεις του εργολάβου αλλά και η δική μας Παρακολούθηση και παρατήρηση είναι ότι θα είναι πολύ νωρίτερα έτοιμο.